Ζήσαμε τόσο μοναδικές εμπειρίες ως παιδιά μέσα σε μια πολύ πολύ σπουδαία παράσταση και μας άγγιξε τόσο πολύ, μας έμαθε το σωστό θέατρο, το δέος που προκαλεί μια σωστή επαγγελματική δουλειά με έμπνευση από τον Νίκο τον Χαραλάμπους, από τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, τον Γιώργο τον Ζιάκα, από τους εξαιρετικούς ηθοποιούς, τη Δέσποινα την Πεπεδέλη, τον Στέλιο τον Καυκαρίδη, την Τζέννη τη Γαϊτανοπούλου και όλους όσους έπαιξαν. Πραγματικά ήταν για μας μια απίστευτη εμπειρία και γι' αυτό νομίζω δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήταν προδιαγεγραμμένη πορεία. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν μικρή και έμπαινα στο θέατρο, ήταν σαν να έμπαινα σε εκκλησία. Υπήρχε αυτή η αίσθηση της ιερότητας του χώρου, το ότι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας, τα μάτια της ψυχής μας, να ρουφήξουμε, να μάθουμε, να ακούσουμε. Ήταν πραγματικά ένα σχολείο για μας και το κουβαλώ έτσι μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια. Έχω να το περηφανεύομαι ότι ήμουν η πρώτη φουρνιά των παιδιών που έπαιξα στις Σκέτιδες το 1978. Ήμουν 8 χρονών και παίξαμε τότε στο Λυκαβητό και στην Επίδαυρο. Και δεν θα ξεχάσω, ίσως σας έχουν πει και άλλοι την ιστορία, όταν πρωτοπαίχτηκε αυτή η παράσταση στο Λυκαβητό, ξεκινούσαμε όλοι ηθοποιοί, ονομάζω και τον εαυτό μου ηθοποιό, παρόλο που τότε ήμουν παιδάκι, με ένα ψήθυρο και λέγαμε σήμερα ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε τους νεκρούς μας που μας αρνήθηκαν οι εχθροί για να τους θάψουμε. Αυτό ήταν ψήθυρος, όσο προχωρούσαμε μπροστά δυνάμωνε, ώσπου γινόταν μια κραυγή. Και όταν σταματούσε αυτό απότομα, σηκώθηκαν όλοι οι θεατές, μιλάμε για 7-8.000 θεατές, και άρχισαν να φωνάζουν «Ζήτω η Κύπρος». Αντιλαμβάνεσαι, το λέω μέχρι σήμερα για να τριχιάζω, πόσο συγκλονιστικό ήταν για όλους μας. Από εκεί και πέρα όλη η παράσταση παίχτηκε και όλοι κλαίγαμε. Είναι μοναδικές εμπειρίες. Είμαι πάρα πολύ τυχερή και εγώ και τα άλλα παιδιά που τις ζήσαμε.